Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ενδέκατη ανάβαση Κύμης. Βρισκόμαστε λοιπόν στην όμορφη Κύμη. Σήμερα, Σάββατο 27 Απριλίου, έχουμε τις δοκιμές, τα τρία σκέλη. Και αύριο 28 Απριλίου, τον αγώνα. Δήλωσαν συμμετοχή 34 αυτοκίνητα. Ξεκίνησαν 30. Πάμε να δούμε και να ακούσουμε τι μας είπαν οι αγωνιζόμενοι. Κύριε Πασαλή, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλή αρχή. Ελπίζουμε να είναι καλή αρχή με το νέο καθεστώς της Ομοσπονδίας, ο πρώτος αγώνας της χρονιάς ουσιαστικά του πρωταθλήματος αναβάσεων. Καλές συμμετοχές, λίγες σε αριθμό, αλλά καλές σε ποιότητα και σε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι και ο κόσμος θα ευχαριστηθεί που θα έρθει στην όμορφη Κύμη και οι οδηγοί βέβαια θα έχουν το συναγωνισμό τους. Και τα αποτελέσματα την Κυριακή το βράδυ θα μας δείξουν αν τελικά ήταν ένας σωστός αγώνας, ένας αγώνας που προσέλκει και τους θεατές και τους αγωνιζόμενους. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και οι αγωνιζόμενοι θέλουν τους θεατές και εμείς θέλουμε βέβαια τους θεατές και δίνουν χρώμα σε έναν αγώνα. Τα μηνύματα είναι αισιόδοξα. Μια δύσκολη χρονιά θα ξεκινάμε. Ελπίζουμε στο τέλος της χρονιάς, το Δεκέμβριο, να κάνουμε απολογισμό και να είναι θετικός. Αυτό θα το δούμε στην πορεία. Τι νομίζετε ότι φταίει και είναι λίγες συμμετοχές? Εγώ πιστεύω ότι είναι η γενικότερη κατάσταση που διανύουμε, διότι όταν υπάρχει παντού κρίση, δεν μπορεί να μην υπάρχει κρίση και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Από εκεί και πέρα το πάθος και η αγάπη για αυτό που κάνουμε όλοι είναι αυτό που μας κράτησε από την κρίση το 2008 που ξεκίνησε μέχρι και σήμερα ζωντανούς. Και θα το κρατήσουμε ζωντανό και μαζί με εσάς και με όλους μας θα παλέψουμε να μείνουμε και να υπάρχει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στην Ελλάδα. Αναγνωρίστε και τώρα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, είμαστε μέρος λοιπόν του ελληνικού κράτους. Πιστεύω ότι θα το παλέψουμε. Τι να πω παραπάνω. Καλό αγώνα εύχομαι και καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας για άλλη μια φορά και καλό αγώνα στους αγωνιζόμενους προπάντων, γιατί αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές, για αυτούς γίνονται αγώνες και χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλή αρχή. Καλημέρα, να σε καλά πάνω. Σας χαρήκαμε προχθές με τις απονομές. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Πώς τα βλέπουμε? Όπως τα είπες, δύσκολα. Είναι ο πρώτος αγώνας της χρονιάς που γίνεται. Ήρθαμε να το στηρίξουμε. Τόσα χρόνια είμαστε. Άμα δεν το στηρίξουμε, δεν μπορεί να. Πρέπει κάτι να κάνουμε. Συμμετοχές δεν έχει. Μήπως φταίει το ότι γίνανε όλα πολύ γρήγορα? Είναι και αυτό. Γρήγορα. Γρήγορα που ξεκινήσαμε το Μάιο, σχεδόν Μάιο τώρα, δεν είναι γρήγορα. Όχι, εννοώ λόγω που αναδείχθη. Λόγω ομοσπονδίας και λόγω αυτό το οποίο πιστεύω ότι άξιζε. Δηλαδή που καθυστερήσαμε λίγο να ξεκινήσουν οι αγώνες και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα αυτός ο αγώνας ήταν μέχρι να ετοιμαστεί, ο άλλος πέφτει και γιορτές, Πάσχα και γι' αυτό ήταν λίγο δύσκολο να έχει αρκετές συμμετοχές εδώ. Όχι ότι θα έχουμε πολύ περισσότερους άλλους αγώνες με την περίοδο αυτή που διανύουμε και οι συνθήκες έτσι όπως είναι, αλλά πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Εμείς θεσμό θα παρακολουθήσουμε φέτος. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Και ετοιμαζόμαστε για Κένταυρος μετά το Πάσχα. Το προσπαθούμε. Το Λάμπρο. Ναι. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή αρχή για το 2013. Να είστε ευχαριστώ πολύ. Αναβάσεις. Δεν μα ξεκινήσουμε αναβάσεις. Θα κάνουμε όλο το θεσμό. Θα βγει. Ή επιλεκτικά. Θα σκοπεύσαμε να κάνουμε όλο το θεσμό. Τώρα αν μας το επιτρέψει η οικονομική κατάσταση θα παρακολουθήσουμε όλο το πρωτάθλημα. Θα δούμε. Με την ταχύτητα τι γίνεται και εκεί θα παρακολουθήσουμε. Δεν νομίζω, είναι πολύ δύσκολα πράγματα. Όχι, δηλαδή μόνο αναβάσεις. Μόνο αναβάσεις, ναι. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα φέτος, δύσκολα? Δύσκολα, φαίνεται και από τον πρώτο αγώνα. 30 συμμετοχές σχεδόν. Θα δούμε. Ελπίζουμε στους επόμενους αγώνες να έχει πιο πολλές συμμετοχές. Πήγαμε την είδαμε την ανάβαση, όμορφη, ναι. Όμορφη. Είναι όμορφη και η Κύμη. Θα έχει και πολύ κόσμο. Ευελπιστούμε να έχει κόσμο. Θα δούμε. Καλό αγώνα εύχομαι σήμερα και αύριο, δοκιμές και αγώνα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Την καλή αρχή. Καλή αρχή σε όλους. Πώς τα βλέπουμε, δύσκολα, Δύσκολα τα πράγματα. Είναι απογοητευτικό το ότι έχουμε μόνο 37 συμμετοχές. Βέβαια, αυτό που διάβασα είναι ότι τουλάχιστον τα πληρώματα τα οποία συμμετέχουν είναι αυτά τα οποία προσφέρουν το περισσότερο θέαμα στον κόσμο. Δηλαδή, είναι γρήγοροι οδηγοί με πολύ δυνατά αυτοκίνητα. Πάλι συναγωνισμό δεν θα έχουμε φέτος από ό,τι φαίνεται. Συναγωνισμό εννοώ. Δύο αυτοκίνητα συνέχεια θα παίζουν. Δύο αυτοκίνητα, τρία αυτοκίνητα, τέσσερα αυτοκίνητα. Τώρα, εγώ έχω κάνει αλλαγή κατηγορίας. Ήρθαμε στην κατηγορία σαλούν, μια κατηγορία που όλα επιτρέπονται, διότι κακά τα ψέματα. Το αυτοκίνητο? Ναι, το αυτοκίνητο είναι ιδιαίτερα δυνατό. Στον πρώτο αγώνα τώρα είχαμε κάποια ηλεκτρονικά προβλήματα, τα οποία είμαι βέβαιος ότι μέχρι τη Ριτσόνα θα τα έχουμε λύσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι στην πιο αργή του μορφή το αυτοκίνητο. Είναι αδύναμο για την κατηγορία αυτή και για τα αποτελέσματα τα οποία θα φέρει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα με δυσκολέψει, γιατί είναι δυνατό και για την κλειστερή Κύμη νομίζω ότι
ίσως να βολέψει το ότι είναι αδύναμο. Στη Ριτσόνα όμως θα είναι το νούμερο της υποδυνάμειος πολύ μεγάλο. Δηλαδή, λέμε στον κόσμο, όποιοι δεν έρθουν εδώ στην Κίμη, οπωσδήποτε να έρθουν Ριτσόνα να δουν το αυτοκίνητο. Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, η Ριτσόνα τραβάει πιο πολύ τον κόσμο, είναι πιο κοντά στην Αθήνα και εκεί έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν περισσότερη δύναμη, γιατί έχει πιο πολλά κομμάτια με ευθείες, που ένα αμάξι πολύ δυνατό εκεί πέρα μπορεί να τα εκμεταλλευτεί. Θα παρακολουθήσουμε θεσμό φέτος. Ναι, θα παρακολουθήσω όλο το πρωτάθλημα, υγεία να έχουμε, καλώς ερχόνται των πραγμάτων. Η κρίση σαφώς έχει επηρεάσει τους πάντες, τις οικογένειές μας. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να το παλέψουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλό αγώνα και καλή συνέχεια σας εύχομαι. Καλή συνέχεια και σας. Καλημέρα. Καλή αρχή για το 2013. Να είστε καλά παιδιά κι εσείς. Δύσκολα όμως, ε. Κοίταξε να δεις τι γίνεται εδώ. Βλέπω. Πέρσι δεν χωρούσαμε να περάσουμε και φέτος ψάχνουμε να βρούμε αυτοκίνητα. Κοίταξε, λίγο η κρίση, λίγο ότι αργήσαν οι αγώνες να γίνουν. Ο κόσμος απογοητεύτηκε. Και αυτό είναι ένα χάλι εδώ πέρα. Ας περιπτώσει, εμείς είμαστε ήρωες. Θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το άθλημα στα πόδια του. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει και οι άρχοντες του σπορ να βοηθήσουν για να καλυτερέψουν λίγο τα πράγματα. Μειωθούν και λίγο οι συμμετοχές. Γιατί το περσινό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ήταν 340.000 ευρώ, όπως ξέρεις και εσύ. Συμμετοχή 250 ευρώ. Φέτος 140.000 ευρώ το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, συμμετοχή πάλι η ίδια. Εντάξει, το θέμα είναι να βοηθάμε μόνο εμείς, να βοηθάνε και οι άλλοι. Γιατί μόνο έτσι θα γίνουν αγώνες. Αλλιώς βλέπω μετά από 2-3 μήνες να μην πατάει κανένας αγωνιζόμενος σαν αβάσεις. Θα ακολουθήσουμε θεσμό. Εντάξει, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι μαζί σας και βλέπουμε. Χορηγό έχουμε. Από την τελευταία, από την ανάβαση Ριτσόνας πέρσι. Συνεχίζουμε. Ναι, συνεχίζουμε. Και είναι η. Έτσι είναι. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλωρίζω το αυτοκίνητο. Ευχαριστώ πολύ. Καλούς αγώνες να έχεις και ασφαλής. Για πες μας δύο κουβέντες πρώτα για το αυτοκίνητο. Είναι ένα Mitsubishi Evo 8, όπως βλέπετε. Τώρα το πήρα. Το ετοιμάζουμε σιγά σιγά. Πρώτος μου αγώνας, να το μάθω. Εδώ με τον Γιάννη του Καλαϊτζάν. Μαζί με τον Γιαννάρα, ναι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Αυτό. Πώς τα βλέπεις εδώ, συμμετοχές λίγες. Εδώ εγώ τελευταία φορά είχα τρέξει το 2010 με ένα Toyota Yaris. Είχε 120 συμμετοχές. Τώρα ξαφνικά βλέπω 35. Η κρίση τους έχει θερήσει τον κόσμο. Ελπίζω στη Ριτσόνα να έχει περισσότερα. Εδώ μ' αρέσει πολύ εμένα. Είναι πολύ όμορφο το μέρος, πολύ ωραία η δική. Πολύς κόσμος. Αυτά. Με το καινούργιο αυτοκίνητο έχουμε κάνει κάποιες δοκιμές, το έχουμε μάθει. Όχι. Θα δώσουμε θέαμα δηλαδή στον κόσμο. Θέαμα αυτό θέλω και εγώ, αυτό θέλω να δώσω πάνω απ' όλα. Να το μάθουμε να πάμε γρήγορα. Να το μάθουμε και αυτά, ελπίζω να... Θα παρακολουθήσουμε θεσμό, θα παρακολουθήσουμε θεσμό αναβάσεων φέτος. Ναι, ναι, κανονικά. Μόνο αναβάσεις. Μπορεί και κάποια ραλή όμως με το kit car. Συνοδηγός. Με συνοδηγό ποιον. Με συνοδηγό το Γιάννη. Το Γιάννη τον Καλατζιάν. Ναι. Ή το Γιάννη τον Καλατζιάν ή με τον Κώστα τον Πατσουρέα. Δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα πάει. Όποιον και να πάρει, είσαι πολύ γρήγορο. Δίδυμο. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλό αγώνα αύριο, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά και καλή χρονιά να έχουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ήρθαμε από το Βόλο, ε. Τι θα κάνουμε, αναγκαστήκαμε. Πώς τα βλέπουμε τα πράγματα γενικά για το 2013. Εννοείς από αγώνες τέτοια πράγματα. Δύσκολα. Εντάξει, πολύ δύσκολα. Φαίνεται για τις συμμετοχές άραγε. Και που ήρθαμε τώρα, τραβάμε από εδώ, τα νάμα από εκεί να πας και κάνουμε κάτι. Να περάσουμε καλά τουλάχιστον να ξεχαστούμε, γιατί έχουμε γεμίσει προβλήματα στο κεφάλι μας. Λίγοι ξεκινάνε πάντως από μακριά να έρθουν, γιατί ο Βόλος είναι μακριά, έτσι. Ναι, είναι 400 χιλιόμετρα. Και άλλα 300 να πάω, 800. Είναι. Θα παρακολουθήσουμε θεσμό φέτος. Όχι, έτσι επιλεκτικά. Όπου μας παίρνει, ναι. Τα τοπικά πιθανόν Βόλος εκεί, Κένταυρος, Σπριντ και Ανάβαση. Και ό,τι άλλο μπορέσουμε. Κένταυρος, θα πάμε στο Κένταυρος. Ναι, το ραλί. Το σκέφτομαι. Μετά από χρόνια να κάνω και ένα Κένταυρος. Με ποιον συνοδηγό. Μάλλον με τον Περγάμαλη, τον Γιώργο. Όχι, έχει ξαναμπεί μέσα σε σένα. Όχι, σε μένα όχι. Είναι προετοιμασμένος. Τον έχω ετοιμάσει. Λοιπόν, εύχομαι καλό αγώνα σήμερα και αύριο και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εσύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, Σαββατοκύριακο 27 και 28 Απριλίου 2013, όπως είπαμε, 10η ανάβαση Κίμης. Παρά το μικρό αριθμό συμμετοχών, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εξαιρετικά μεγάλη προσέλευση θεατών οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τις καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες για να απολαύσουν θέαμα αλλά και την πανέμορφη Κίμη. Ο αγώνας κύλησε ομαλά
με μόνο άτυχο τον Νίκο Παπατσάρα με το Σιντρόνι Σαξοβιτιές που είχε τη στιγμή του στο δεύτερο σκέλος του αγώνα, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει. Στην ομάδα Α νικητής αναδείχθηκε Μιχάλης Ευθυμίου με το Ford Escort WRC, με δεύτερο τον Γιάννη Τασόπουλο με το Σιντρόνι Σαξοβιτιές και τρίτο τον Νίκο Μόρο με Peugeot 106 Rally. Στην ομάδα Νι νικητής ήταν ο Παναγιώτης Κύρκος με το Mitsubishi Evo 1 της γενιάς, με δεύτερο το Συμμετρά, με ίδιο αυτοκίνητο και τρίτο τον Κώστα Κάκο με Mitsubishi Evo 8 της γενιάς. Νικητής στην ομάδα Ε ήταν ο Λεωνίδας Κύρκος με Ford Escort Cosworth, ο οποίος το πρώτο σκέλος του αγώνα έκανε ακριβώς τον ίδιο χρόνο 2.0.065 με τον Κώστα Πατσουρέα, γεγονός που δεν το βλέπουμε συχνά σε αναβάσεις. Μάλλον η κόντρα θα συνεχιστεί από ό,τι μας είπαν στη Ριτσόνα. Αναμένουμε λοιπόν τον Ιούνιο. Δεύτερος στην ομάδα Ε ήταν ο Γιώργος Καϊτατζής με το Ford Escort Cosworth και τρίτος ο Παναγιώτης Λιώρης με ίδιο αυτοκίνητο. Στη Φόρμουλα Σαλούν νικητής ήταν ο Κώστας Πατσουρέας με το Mitsubishi Evo 1 της γενιάς, δεύτερος ο Παρασκευάς Ραπατζίκος με Lancia Delta Integrale και τρίτος ο Απόστολος Κυριακούδης με Nissan Silvia S14. Να πούμε και για τις υπόλοιπες ομάδες και κλάσεις, όπως ομάδα Α έως 2 λίτρα, πρώτος Γιάννης Στασιόπουλος, δεύτερος Νίκος Μόρος, τρίτος Θανάσης Μπάτρης. Ομάδα Νι έως 2 λίτρα, πρώτος Παναγιώτης Απέπας, δεύτερος Δημήτρης Λούκος, τρίτος Νικόλαος Μαριέτης. Ομάδα Ε έως 2 λίτρα, πρώτος Θανάσης Κουρνιάτης, δεύτερος Ανδρέας Μελικόνης, τρίτος Τρίφωνας Χασάπης. Κλάση Α5 Νίκος Μόρος στην πρώτη θέση, Α6 Γιάννης Στασιόπουλος, Α7 Γιάννης Φωτεινέλης, Α8 Μιχάλης Ευθυμίου, Νι2 Παναγιώτης Τσαπέπας, Νι4 Παναγιώτης Κύρκος, Ε9 Σταμάτης Σταματίου, Ε10 Τρίφωνας Χασάπης και Ε11 Θανάσης Κουρνιάτης. Thank you.
Thank you.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από αρκετούς μήνες απραξίας, ξεκινήσαμε. Πήρανε μπροστά οι μηχανές και έγινε εδώ στη φιλόξενη Κύμη, έγινε ο πρώτος αγώνας. Από θέμα από πλευρά τη δικιά μας, εγώ πήγα πάρα πολύ καλά και ο Παναγιώτης ο γιος μου. Κάναμε ένα καλό χρόνο, το ευχαριστηθήκαμε και πιστεύω και οι θεατές το ευχαριστηθήκαν γιατί κρατήσαμε λίγο τις μύτες ψηλά που λένε, με τις μύτες ψηλά, γιατί στο πρώτο σκέλος είχαμε κάνει ίδιο χρόνο με τον καλό αντίπαλο τον Κώστα τον Πατσουρέα, είχαμε κάνει 2-0-65 και οι δύο, στο δεύτερο σκέλος οδήγησα λίγο πιο γρήγορα και κατέβασα 4 δευτερόλεπτα και έκανα διαφορά. Πρώτη εμφάνιση του αυτοκινήτου μου στην κατηγορία σαλούν. Δεν ήταν έτοιμο ακόμη να αντιμετωπίσει το πανίσχυρο έσκορ του Λεωνίδα, αλλά καταφέραμε στο πρώτο σκέλος και κάναμε χ. Στο δεύτερο σκέλος είχα κάποια μικρά ρεταρίσματα, θα τα δείτε και εσείς στην κάμερα, και αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να ανεβάσω λίγο το χρόνο μου. Πιστεύω ότι το αυτοκίνητο θα έχει πάρει μια μορφή κανονική προς το σαλούν, στην ανάβαση της Ριτσόνας. Σε εσάς που είσαστε πάντα μαζί μας, ο αγώνας παρόλο που είχε λίγο αυτοκίνητα έγινε, ολοκληρώθηκε πολύ καλό. Υπήρχαν συναγωνισμό όλες τις κατηγορίες. Ανέβηκε το επίπεδο ειδικά για το γενικής. Αυτό που ήθελα να πω, εγώ δεν είχα συναγωνισμό, αλλά ο Τασιόπουλος που είναι πίσω μου με μικρό αμάξι κατέβαζε συνέχεια χρόνους και μάλλον η νίκη αξίζει σε αυτόν, όχι σε μένα, γιατί εμένα είναι πιο μεγάλο αυτοκίνητο, λογικά έπρεπε να κερδίσω. Ελπίζω βέβαια στους επόμενους αγώνες να έρθουν 2 αυτοκίνητα, 3 που περιμένουμε, πολύ καλά αυτοκίνητα, οπότε θα έχω και εγώ συναγωνισμό.